η Μικρασιατική Εκστρατεία, η απόβαση στην Σμύρνη, πρέπει να ενταχθεί στη λεγόμενη σιδηρά δεκαετία των Μεγάλων Πολέμων. Από το 1912, από τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, αρχίζει μία περίοδος πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την δεύτερη μεγάλη ιστορική πράξη συγκρότησης του ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση της ανεξαρτησίας. Αυτή περιλαμβάνει βεβαίως και τον εθνικό διχασμό, τη μεγάλη σύγκρουση για τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό της Αντάν, των συμμάχων, κυρίως της Βρετανίας και της Γαλλίας. Και όταν τελικά επιβάλλεται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, μετέχει η χώρα στην πλευρά των νικητών, αρχίζει πια να εμφανίζεται το αποτέλεσμα της διάλυσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα υπάρχει ένα νέο επίδικο αντικείμενο, τι θα γίνει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με αυτή την πλευρά των συνόρων, με την Μικρασιατική Ακτή. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ δελεαστικό το να έρθει η επίσημη Ελλάδα, ο στρατός της, η διοίκησή της, να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς και βέβαια να διεκδικήσει έναν χώρο ο οποίος ήταν διαφιλονικούμενος, γιατί αποτελούσε και ζωτικό χώρο για την τουρκική δημοκρατία, η οποία θα έβγαινε μέσα από τα σπλάχνα της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν η απόβαση του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη ήταν κάτι το φυσιολογικό. Όμως ο στρατός ήταν κουρασμένος, είχαν περάσει στην πραγματικότητα 10 σχεδόν χρόνια διαρκών πολεμικών συγκρούσεων. Η ελληνική κοινωνία, το έθνος, ήταν βαθιά διχασμένο και αυτό καθόριζε τις θεμελιώδεις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, την ίδια την εθνική στρατηγική. Όλο αυτό ήταν ένα έδαφος, έφορο για να καλλιεργείται λαϊκισμός και μάλιστα εθνικό λαϊκισμός. Και βέβαια έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη με πολύ μεγάλη διορατικότητα και πολύ μεγάλη ακρίβεια τις διακυμάνσεις του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων, γιατί υπήρχε μία διαρκής ρευστότητα, μία συνεχής μεταβολή του συσχετισμού των δυνάμεων. Άρα το να πάμε στην Σμύρνη ήταν κάτι το φυσιολογικό. Δεν ισχύει αυτό που πολλοί λένε, ότι θα μπορούσε να είναι μια πιο εύκολη επιλογή η στροφή προς την Κωνσταντινούπολη, η μάχη για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και για τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης. Αυτό δεν θα μας το άφηναν ποτέ να το κάνουμε οι σύμμαχοι, όπως δεν μας άφησαν και το 1922, όταν σκέφτηκε η τότε κυβέρνηση και η τότε στρατιωτική ηγεσία να διοργανώσει μια μεγάλη παράκαμψη προκειμένου να πετύχουμε μια νίκη στην Κωνσταντινούπολη ως αντίβαρο στις νίκες του Κεμάλ στην περιοχή της Σμύρνης και από τη Σμύρνη βέβαια στην μεγάλη ενδοχώρα προς την Άγκυρα. Το ελληνικό έθνος απέκτησε την ανεξαρτησία του και το νέο ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητο κράτος σε συνεργασία πάντα με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής μέσα σε συμμαχίες. Αυτή ήταν η επιλογή του επαναστατημένου έθνους το 1821. Ήταν η επιλογή που εξέφρασε πρωτίστως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και αυτήν την πολιτική συνέχισε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν πράγματι ένας πιστός στρατηγικός σύμμαχος της Μεγάλης Βρετανίας. Βεβαίως και των άλλων δυνάμεων της εποχής, αλλά πρωτίστως της Μεγάλης Βρετανίας. Χωρίς την προτροπή της Μεγάλης Βρετανίας, χωρίς τη συμφωνία της Γαλλίας, με δεδομένες τις διεκδικήσεις και τις αντιφάσεις της ιταλικής πολιτικής που διεκδικούσε τη Σμύρνη και τον ίδιο χώρο, δεν θα πήγαινε η Ελλάδα στην Μικρασιατική Ακτή και δεν έπρεπε να πάει. Άρα λοιπόν υπήρχε η επιθυμία του έθνους να συναντήσει τον ελληνικό πληθυσμό της Ιωνίας, υπήρχε το στρατηγικό συμφέρον να επεκταθούμε στην πλευρά αυτή του Αιγαίου, αλλά χωρίς να υπάρχει η ένταξή μας στο συμμαχικό πλαίσιο και σε μια ευρύτερη διεθνή πολιτική για το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην ακρίβεια για την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν θα πηγαίναμε και δεν θα έπρεπε να πάμε. Και ίσως αυτό δεν κατάλαβαν με τις αποχρώσεις που πρέπει και στο βάθος που πρέπει οι
λεγόμενες μετανοεμβριανές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, όταν ιτήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι αντίπαλοί του συνέχισαν πλησίστη την ίδια πολιτική, πήγαν πιο βαθιά, ενεπλάκησαν πιο έντονα, ενώ έδιναν μια άλλη εντύπωση και μια άλλη υπόσχεση, κυρίως σε σχέση με την αποστράτευση των κουρασμένων Ελλήνων στρατιωτών. Και αυτό βεβαίως οδήγησε και σε μια σειρά αποσφάλματα στρατηγικής και αποσφάλματα λογιστικής υποστήριξης του στρατεύματος. Άρα η απόφαση για την μικρασιατική εκστρατεία ήταν μια απόφαση του έθνους και μάλιστα με ευρύτατη συνένεση εξ αποτελέσματος. Γιατί η απόφαση ελήφθη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά έγινε αποδεκτή και συνεχίστηκε ως στρατηγική παρά τα λάθη και την κατάληξη από τις λεγόμενες μετανοεμβριανές αντιβενιζελικές κυβερνήσεις. Η μικρασιατική καταστροφή, ναι μεν καταγράφεται στην συνείδηση και στη μνήμη του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας ως μια βαριά αρνητική εξέλιξη, ως απώλεια των χαμένων πατρίδων, αλλά από την άλλη μεριά κερδίσαμε την φυσιογνωμία, την ενότητα, την πληθυσμιακή οντότητα, την οικονομική ρώμη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα γίνεται η σύγχρονη Ελλάδα όταν έρχονται οι πρόσφυγες. Μπορεί οι πρόσφυγες να συνδέονται με την απώλεια των εστιών, των περιουσιών, των ζωών, με βάρβαρες πράξεις, με γενοκτονίες, αλλά από την άλλη μεριά ο πληθυσμός που έρχεται από την Ιωνία, από τον Πόντο στην Ελλάδα, φτιάχνει τη σύγχρονη Ελλάδα, φτιάχνει την σύγχρονη κοινωνία, τη σύγχρονη οικονομία και βέβαια ακόμη και την νοοτροπία και την αντίληψη. Το εθνικό μας αμάλγαμα, η εθνική μας ταυτότητα οφείλει πολλά σε αυτό που εμείς ονομάζουμε μικρασιατική καταστροφή και είναι καταστροφή, αλλά από την άλλη είναι και το θαύμα του νέου ελληνικού κράτους. Είναι το θαύμα μιας χώρας που μέσα σε 200 χρόνια έχει καταφέρει να είναι δυτική, ευρωπαϊκή, στον πυρήνα της Ευρωζώνης και βέβαια να είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στη Δυτική Συμμαχία, να παίζει ένα ρόλο παρά τα προβλήματά της, παρά τις ανισότητες και τις αντιφάσεις, ένα ρόλο ο οποίος είναι κρίσιμος για όλη την Δυτική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά και κανείς δεν πρέπει να υποτιμά το επίτευγμα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ενεργούμενο της ιστορίας. Είναι το υποκείμενο που έγραψε και γράφει την ιστορία του έθνους.